είναι ευχάριστο. Μακάρι να έχει πολύ καλή εξέλιξη. Χτες το βράδυ λοιπόν, ενώ όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά στο dancing προετοιμαζόντουσαν για το σημερινό live και κάνανε το αυριανό live και κάνανε τις πρόβες, έγινε ένα ατύχημα. Είχαμε ένα βαρύ τραυματισμό, δυστυχώς. Ο Αντώνης Βλοντάκης χθες, ενώ κάναμε τη γενική πρόβα για το αυριανό live, είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Κατά τη διάρκεια της χορογραφίας του, είχε μία γούρνα με νερό πάνω στη σκηνή. Γλίστρησε. Και ενώ έτρεχε πάνω σε αυτή την γούρνα, γλίστρησε, έπεσε κάτω, χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Δυστυχώς του κόπηκε ο υπερακάνθιος τένοντας στον δεξί του ώμο. Στο δεξί του ώμο κόπηκε ο υπερακάνθιος τένοντας. Όπως καταλαβαίνετε, σφάδαζε στους πόνους. Σε λίγη ώρα θα δούμε και το στιγμιότυπο για να καταλάβετε τι σημαίνει. Ο Αντώνης, βεβαίως, τον περιέθαλψαν αμέσως οι φυσικοθεραπευτές που έχουμε στο dancing, αλλά δεν έφτανε αυτό. Πήγε στο νοσοκομείο και θα κάνει χειρουργείο δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχει αποκατάσταση. Είναι πολύ σοβαρό, Είναι πάρα πολύ σοβαρό και δυστυχώς φεύγει και από το dancing with the stars. Καλά, τώρα δεν μιλάμε για το dancing, γιατί πραγματικά ήταν. Ναι, προφανώς, αλλά φεύγει γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει να χορεύει έτσι. Πάμε να δούμε το στιγμιότυπο, είναι συγκλονιστικό. Όχι όλοι από πάνω. Παιδιά, σφαδάζει ο άνθρωπος, φαίνεται. Εμείς που ήμασταν εκεί, παιδιά, δεν ακούγεται τώρα στην κάμερα, σφάδαζε από τους πόνους. Φαντάζεστε πόσο πονάει κάτι τέτοιο. Σηκώνεται, κρατάει το χέρι του. Στην αρχή θεωρούσαν ότι είχε φύγει όμως, ότι έφυγε όμως από τη θέση του. Πήγε για μαγνητική νομογραφία και η μαγνητική έδωσε ότι έχει κοπεί ο υπερακάνθιος τένοντας στον ώμο και μπαίνει στο χειρουργείο ο Αντώνης δυστυχώς. Επειδή είναι αθλητής, φαντάζομαι τέτοιου είδους άσχημα γεγονότα θα το έχουν ξανασυμβεί. Θέλω να πω ότι είναι συνηθισμένο το σώμα σε τραυματισμούς. Ειδικά σε αυτό το σημείο. Αλλά εδώ τώρα αυτό είναι αρκετά σοβαρό. Να εξηγήσω κάτι, γιατί υπάρχει η καταγραφή του αποσπάσματος. Όταν γίνεται μία πρόβα, δεν είναι ότι ξέρουν ότι ο άνθρωπος θα χτυπήσει, θα γλιστρήσει και γινόταν η καταγραφή. Στις πρόβες λοιπόν ο σκηνοθέτης γράφει με τις κάμερες για να δούνε μετά και να ελέγξουν τα πλάνα πώς ακριβώς θα είναι η χορογραφία και αντιστοίχως κατά τη διάρκεια του live να ξέρει πού θα πάνε, ποιο πόδι θα σηκωθεί, για τις θέσεις, αν θα κάνουν κάτι ιδιαίτερο μέσα στη χορογραφία για να σκηνοθετήσει όμορφα την κάθε χορογραφία που κάθε φορά είναι ξεχωριστή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εκείνη την ώρα οι κάμερες γράφανε το απόσπασμα. Όπως μας είπε ο Κώστας, τον πήραν. Δεν ήταν θέμα εκείνη την ώρα να βοηθήσει κάποιος φυσικοθεραπευτής. Που έχουμε, τον πήγανε κατευθείαν στο νοσοκομείο και πρέπει να κάνει χειρουργείο. Κοίτα εδώ, είναι βάζει το χέρι του, το κάνει έτσι κι αλλιώς, ανάμεινα. Και παιδιά. Έτσι στηριχτή. Πήγαινε στηριχτή. Είναι αυτή η στιγμή που λες μέσα σε ένα δευτερόλεπτο τι μπορεί να συμβεί. Καλά, όχι και μόνο σε μια χορογραφία, και από πεσήματα. Απλά μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό και έχει νερό πάνω στη σκηνή, γιατί αυτή την Παρασκευή έχουμε personal stories. Ο καθένας επιλέγει ένα τραγούδι το οποίο του θυμίζει κάτι και ο Αντώνης είχε επιλέξει το It's My Life, γιατί του θυμίζει το πόλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Και γι' αυτό υπήρχε το νερό, για να κάπως μεταφέρει λίγο αυτή την αίσθηση. Και αυτό γλίστησε και έπεσε ο Αντώνης και δυστυχώς έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και το χειρουργείο έγινε το πρωί, θα γίνει, δεν κατάλαβα. Δεν έχει γίνει ακόμα, είναι μέσα στο νοσοκομείο. Ναι, θα γίνει το χειρουργείο. Ο Αντώνης βέβαια είναι πάρα πολύ δυνατός. Μίλησα χθες το βράδυ μαζί του. Περαστικά να πούμε στο παιδί, περαστικά. Βλέπουμε τις φωτογραφίες από χθες. Μου είπε χαρακτηριστικά ότι έχω περάσει και χειρότερα, όλα καλά. Τα δύσκολα είναι εκεί έξω. Μπράβο. Αυτή ήταν η απάντηση του Αντώνη. Περαστικά. Δυνατός άνθρωπο. Περαστικά. Μίλησε Κλεοπάτρα μου πριν. Τώρα κοίτα να δεις, ας πούμε, αυτά τα περίεργα της ζωής και κάποια προφητικά πράγματα που συμβαίνουν. Ένα λεπτό πριν το ατύχημα, ο Βλοντάκης μίλησε στην κάμερά μας, στη Μέρη Αρώνη. Και μέσα σε